Γεια σας φίλοι μου. Πάμε να παίξουμε μια περιπέτεια ακόμα στην Αγρεκδύση. Για όσους ξέρουν το παιχνίδι είναι το Red Jet. Θα ξεκινήσουμε κάνοντας ένα φορτίο να πάμε να το παραδώσουμε, το οποίο το έχουμε έτοιμο, και μετά θα δούμε τι άλλο θα κάνουμε. Το πιο πιθανό θα μπούμε να παίξουμε κανένα σούτι πάνω στους αγώνες. Λοιπόν, καθίστε αναπαυστικά, απολαύστε το. Οι καινούργοι, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατήσετε το καμπανάκι, να σας έρχεται μήνυμα όταν ανεβάζουμε καινούργιο βίντεο, και φυσικά όλοι like. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε το παιχνίδι μας και απολαύστε το. Για να δούμε από παίχτες πώς πάμε μέσα. Α, έχει αρκετούς. Ελπίζω να μην έχουμε πρόβλημα που θα παραδώσουμε το φορτίο μας. Το φορτίο μας είναι έτοιμο. All right, my friend, time to make some money. There's another batch ready to go. Sure feels good. It wasn't easy. I've cut myself so many times, it's a miracle I've got any blood left in me. Anyway, got a local buyer lined up, so should be an easy run for you. Αυτό ήτανε, μας είπε τα δικά του. Θα πας φορτώσει, θα πάω να δώσουμε το φορτίο. Ελπίζω να μην έχουμε πρόβλημα τίποτα παίχτες. Να δούμε που είναι. Κοντά είναι. Καραμπίνα σε ετοιμότητα σε πρώτο πλάνο. Κανονικά αυτό το φορτίο πρέπει να πάρω και άλλους παίχτες, αλλά για το βίντεο αυτή τη στιγμή δεν κάλεσα παίχτες. Όχι για κάποιον άλλο λόγο, ποτέ ότι το κάνουμε παρέα για να προστατεύουν το φορτίο. Αλλά ο λόγος είναι να πάρουν και αυτοί κάποια λεφτά, συνήθως μικρά lever, καλούμε. Να πάρουν και αυτοί που παίρνουν κάποια καλά λεφτά, δηλαδή θα παίρνουν από 200.000 ο καθένας τώρα, 200 δολάρια. Δεν τα μειώνει από εμάς κανονικά τα λεφτά, να πούμε θα τα μειώσει από εμάς για να τα πάρει κάποιος άλλος παίχτης. Την έχουν πέσει εδώ πέρα η μαφία. Θα το παραδώσουμε και θα το ρυθμίσουμε. Τους φάγαμε. Λοιπόν, παραδώσαμε το φορτίο μας, το χρήμα πέφτει. Ανεβήκαμε και lever. Κάτι να λουδάρουμε αυτούς, μην έχουν κανένα χάρτη χρυσού επάνω του.
Μπα, μπατηριλίκια βλέπω. Ξέρετε, μερικές φορές βρίσκεις πολύ τίμα πράγματα πάνω τους. Χάρτες, χρυσού και τέτοια. Δεν είχαν κάτι το ιδιαίτερο, μόνο κάτι ψηλά. Εμείς πάμε εδώ να δούμε για καραναγώνα. Για όσους δεν το έχουν δει, έχει ωραίους αγώνες. Δεν έχουν δει το προηγούμενο επεισόδιο, έχει ωραίους αγώνες. Λοιπόν, κάναμε τη δήλωση είπα, για τους αγώνες. Και πάμε να δούμε. Κάθε φορά μας βάζει σε τυχαίους αγώνες, έτσι, και δεν ξέρουμε σε ποιο αγώνα και καν τον έχουμε κάνει. Πρέπει να βρούμε τον στόχο. Φυσικά μας έχει μειωμένα, όπως βλέπετε, τα πάντα. Μας έχει μειωμένη τη ζωή, την ενέργεια. Το σημαδεύει.
Α, γίναμε νομίζω στόχος τώρα. Τώρα πρέπει να αποφύγουμε να μας σκοτώσουν. Γιατί όταν μας σκοτώνουν εμείς μας όπως είμαστε στόχοι, εντάξει, βγήκαμε από στόχο, συνεχίζουμε. Πάμε στον επόμενο στόχο, τελειώνει ο χρόνος. Αυτός ήταν ένας αγώνας. Είναι λίγο map αυτός, αλλά έχει ακόμα καλύτερους. Πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε, συνεχίζουμε. Εδώ είναι οι παίχτες που είναι μέσα στον αγώνα. Να τους δούμε έναν έναν. Αχρινίτς, ποτοβλάκ, 557. Λοιπόν, αυτοί προφανώς θα χωριστούμε σε δύο ομάδες, δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει. Ή θα παίξει ο ένας απέναντι στον άλλο. Σας είπα, κάθε φορά έχει διαφορετικούς αγώνες και δεν μπορεί να προβλέψει ποιος θα είναι ο επόμενος. Πολλές φορές παίζουμε σε ομάδες, πολλές φορές παίζουμε ένα επί ένα.
φύγει. Λοιπόν. Δεν ξέρεις από πού σου έρχεται εδώ. Και δεν σου δίνει και τα όπλα σου, ρε.
Λοιπόν, φίλοι μου, συνεχίζουμε. Μεγάλα level έχουμε από εδώ, για να δούμε εμείς τι έχουμε. Μικρούλια level εδώ. Δεν πειράζει, πάμε. Μπορούμε φυσικά να αλλάξουμε άμα θέλουμε, έτσι. Να πάμε σε αυτή την ομάδα, αλλά τι θα γίνει, πάμε όλοι στην ίδια ομάδα.
Че за несправедливость-то? Help, help, please. تحديني. هلا الرايدر. تقول انا هذيك. الله. اه يا زمن. Wow. واحد من وراك واحد فوقك طلع فزعت لك قلبتين شوت جن ثلاثة واحد تحت لا تكود على غفلة لا بيعزبني بلع الشوت قدامنا على ما شاء سيدا حيوانين راح يكون فيها البيفر وراح يكون فيها الارنب ايضا الارنب ترى منتشر في جميع الاماكن انا على حظي حصلته مصدر يا بوي ايش امنا مصدر Χαρκάρισμα. Κάργα φίλοι μου, όποτε είδατε. Προσπαθούσαμε να γυρίσουμε τον παίχτη και δεν γύριζε, πήγαινε ευθεία, αλλά ήταν κολλημένος. Λοιπόν, δυσλειτουργία στο 100%. Δεύτερον, θέλανε 5, 6, 7 βολές για να πεθάνουν και εμείς με μια βολή και όχι χέντα, στο σώμα, έτσι. Και μια βολή είμαστε νεκροί. Εδώ έχει πέσει χακάρισμα, ας τα δει η Ρεκουστάρ, οι προγραμματιστές της Ρεκουστάρ να μην κοιμώνται. Βγάλανε ένα παιχνίδι, το πουλάνε 60 ευρώ το νήσιο και 20 το online, πανάκριβο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην παρακολουθούν το παιχνίδι, να ανοίξουν ένα μπαμ στους hacker. Υπάρχουν και εδώ αυτοί οι ηλίθιοι hacker που προσπαθούν χακάροντας να κερδίσουν ένα παιχνίδι και έτσι νομίζουν ότι παίζουν. Επειδή ξέρουν 5 πράγματα παραπάνω από έναν υπολογιστή, νομίζουν ότι παίζουν παιχνίδι, νικώντας συνέχεια και νομίζουν ότι αυτή είναι η αξία τους. Δεν πειράζει. Εμείς το χαβαλέ μας κάνουμε και το παίζουμε γνήσιο. Χάσουμε, κερδίσουμε γνήσιο. Χωρίς χακάρισμα. Μην πεις ότι είναι πάλι οι ίδιοι λύθοι, τα χακαρίσματα τους. Αντί που χακάρουνε. Ναι. Πάμε έξω να μπούμε σε κανέναν άλλον αγώνα. Τώρα τι να παίξεις. Τους ρίχναμε 10 βολές και δεν έπεφτε να πεθάνει.
Και εμείς με μία στο σώμα, ούτε καν χέντα, μία στο σώμα. Και είμαστε νεκροί. Συν, δεν ξέρω αν το είδατε, τα δικά τους όπλα σημαδεύανε, τα δικά μας όχι. Ίσως εσείς απ' έξω να μην το είδατε. Αλλά εγώ που το έπαιζα το παιχνίδι, φάνηκε ότι τα δικά τους όπλα σημαδεύανε αυτόματα και τα δικά μας όχι. Προφανώς κάποιο μοντάκι είχε πέσει. Και κάτι γινότανε και εγώ δεν θέλω να τα ακολουθήσω αυτό. Ας παίξω με σωστούς παίχτες. Να το ευχαριστηθώ το παιχνίδι μου. Λοιπόν, για πάμε στο μαγαζί να δούμε τι έχουμε κάνει στο μαγαζί μας. Έχουμε τίποτα έτοιμο? Εντάξει παιδιά, μην απογοητεύεστε, είναι υπέροχο παιχνίδι. Υπάρχουν φυσικά και καραγκιόζηδες που χακάροντας προσπαθούν να πάρουν κάποιες νίκες για την άχρηστη να το πάρουν διαφορετικά. Αλλά δεν είναι, λίγοι είναι. Συγκεκριμένα σε αυτό το παιχνίδι, ας τα δει η Ροστάρ και στους απομονώσει. Μιλάμε για ένα πανάκριβο παιχνίδι, 60 ευρώ το story του, 20 ευρώ το online. Στο σύνολο δηλαδή 80 ευρώ, ας κάτσει με το Ροστάρ και στο μαζέψει, ας μην κοιμώνται οι προγραμματιστές της. Γιατί προβλέπω να καταντάει χειρότερο για το GTA. Κοιτάξτε τον προηγούμενο αγώνα τι έγινε. Πρώτον, ο παίχτης είχε τη λειτουργία. Προσπαθούσα να τον γυρίσω και δεν γύριζε. Κινιότανε πολύ αργά. Άρα και ο άλλος προλάβαινε και σηκώτανε. Δεύτερον, με μια βολή εμείς είμαστε νεκροί. Ενώ οι άλλοι τρώγανε 6, 7, 5, 10 και δεν πέθαινε. Και εμείς τη βολή που την τρώγαμε οπουδήποτε, στο σώμα, στα πόδια, έτσι είμαστε νεκροί. Δεν ήταν ανάγκη να ήταν χέντα. Λοιπόν, δεύτερον, τα όπλα τα δικά τους στόχευαν από μακριά κατευθείαν. Όταν κινιέσαι ο άλλος, δεν μπορείς με μια βολή να τον έχεις χέντα, φίλοι μου. Θα φάει δύο, τρεις, άντε δύο, ή θα τις φάει στο σώμα. Και όχι συνέχεια χέντα και από όλους τους παίχτες, τους αντιπάλους. Τόσο καλοί είναι όλοι. Τότε να φάνε στον Αμερικανικό στρατό, ρε παιδί μου, είναι τόσο καλή. Λοιπόν, τα όπλα τους στοχεύαν, τα δικά μας όχι. Δεν μπορεί, κάτι έχει γίνει. Εγώ είμαι σίγουρος. Ας το κοιτάξει Rockstar. Γιατί στο τέλος θα εγκαταλείψουμε και αυτό το παιχνίδι και θα το εγκαταλείψουν και οι περισσότεροι και θα σταματήσουν να ασχολούνται και με την Rockstar. Παρόλο που έχει ωραία παιχνίδια, αλλά άμα τα ξεφτυλίζει έτσι. Θα βλέπουμε Rockstar και θα φεύγουμε μακριά, τρέχοντας. Ας φτιάχνει παιχνίδια μόνο για χάκια. Να μπαίνουν οι χάκερ μέσα να τρώνε τα λισακά τους μόνοι τους. Γι' αυτό ρε παιδί μου, ξέρουν δυο κόλπα και χακάρουν ένα παιχνίδι για να παίρνουν νίκες, ποτέ δεν το έχω καταλάβει πόσο καραγκιόζηδες είναι. Ούτε αυτοί το έχουν καταλάβει. Παίξε το παιχνίδι στα ίσια ρε παιδάκι μου. Κερδίσεις, χάσεις, αυτό είναι η γλυκά. Το χακάρεις και όσο είναι και καλά για να πάρεις νίκη και έλα πάρ' το βραβείο. Να μην σου πω τώρα τι θα πάρεις γιατί μας ακούνε και τα παιδιά. Απ' τα τρία το μακρύτερο θα πάρεις. Έλα πάρ' το, στο δώσω δώρο. Πάρ' το, δάγκωσέ το, πάρ' το στόχος και φύγε. Πα, πάρηδες. Νομίζω ότι ξέρουν να παίζουν. Thank you.
Au travail. Στο μουγκό το έχουμε, μουσικούλα τίποτα. Οι οργανοπαίχτες στη λούφα. Έλα παιδιά, για πάμε. Πρέπει να διασκεδάσουμε τον κόσμο. Αυτές είναι οι κυρίες της εποχής. You know, there was a time last year when I started feeling very sorry for myself. But I got what I got. We ain't making toys for orphans here. This is a risky business. Stills blow, barrels get contaminated. So, I reckon it's time you paid the competition a visit. To remind them just how risky it really is. Για πάμε να καταστρέψουμε κανένα επιχειρηματία τώρα. Για να δούμε πού πάμε. Μάλιστα. Υπάρχει καζάνι που φτιάχνει παράνομα ποτά εκεί και μας παίρνει πελάτες. Πάμε να τον καθαρίσουμε. Να μάθει να σέβεται. Αυτός ο παίκτης κάθε στις γράμμες του τρέσμα, έτσι που να αυτοκτονήσει, αν για τον βοήθησε εγώ.
Έλα ρε που κουράστηκες. Πάσε εσύ, δε. Κάτσε γιατί μας βάλανε στη μέση. Λοιπόν, λουτάρουμε τίποτα, μην βρούμε κανένα χάρτη. Με χρυσό χρόνο έχουμε. Ωραίος, αναδυνάχθηκε. Θα του δώσουμε κάτι να φάει για αυτόν τον.
είχαμε άγρια. Α, καροτάκια. Που το αρέσουνε. Πάμε με το τρένο. Για να δούμε. Ετοιμάστηκε το φορτίο να πάμε να το παραδώσουμε ή όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Πάμε να πιούμε ένα ποτάκι να πάρουμε λίγο δύναμη και πάμε για την επόμενη αποστολή μας. Να φάμε για κανένα φυσικά και μην το στο σπίτι. Αν τους μουσικούς αυτούς θα τους απολύσει όλο στη λούφα είναι. Δεν διασκεδάζουν τον κόσμο. Έλα μαγκή. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Α, το βορτσίσουμε λιγάκι. Να το προσέχουμε για να μας προσέχει. Λοιπόν, για πάνω να δούμε ενεργοποιηθήκαν πάλι αποστολές. Για πάμε να κυνηγήσουμε κανέναν επικηρυγμένο. Τι έγινε μωρέ, τι έπαθε. Για καθίστε να δούμε. Αυτή εδώ την έχουμε κάνει. Την έχουμε κάνει. Αυτή εδώ δεν την έχουμε κάνει.
Λοιπόν, πάμε να κάνουμε αυτή. Άντε. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να κάνουμε αυτές τις αποστολές που περιλές δεν τις έχουμε κάνει. Πάμε να κάνουμε αυτή εκεί πέρα. Πάντως, φίλοι μου, είναι υπέροχο. Σε όποιον αρέσει άλογα, φύση, τέτοια, είναι πολύ τζάμι. Ωραίο παιχνίδι. Και το ευχάριστο είναι ότι όταν θέλεις να πας μακριά, βάζεις τη διαδρομή στο άλογο και πάει. Βάζεις οθόνη παρακολούθησης. Για να δούμε, φτάνουμε. Θέλουμε λίγο ακόμα. Αυτό το κομμάτι πρέπει να έχει τίγρες, αρκούδες, τέτοια, να έχουμε το νου μας. Και ειδικά είναι υπέροχο το παιχνίδι αυτό όταν το παίζετε με παρέα, με φίλους. Μπορείτε να προσκαλέσετε φίλους που έχουν φυσικά το παιχνίδι και να φτιάξετε και τη δικιά σας ομάδα για να κάνετε κυνήγι επικεκριμένων, διάφορες αποστολές, έχει πολλές αποστολές, μπορείτε να κάνετε αγώνες, μπορείτε να κάνετε εμπόριο δερμάτων. Και αυτά μπορείτε να κάνετε εμπόριο πορτού και πολλά πολλά ακόμα. Στην αρχή βγαίνουν δύσκολα τα λεφτά, μετά όταν αγοράζεις τα δικά σου πράγματα, ασχοληθείς με το εμπόριο των δερμάτων και του πορτού, μπορεί να βγάλεις τα λεφτά πλέον πιο πολλά και πιο γρήγορα. Είναι σχετικά εύκολα τα λεφτά. Απλά στην αρχή δύσκολα, αρκετά δύσκολα βγαίνουν τα χρήματα. Look out!
Έχει αρκούδες εδώ, να έχουμε το νου μας για κάποια αρκούδα. Φτάσαμε. What the fuck do you want, huh? What is it? You want to get yourself killed or something, huh? I don't like getting surprised. Shit. You looking for... you looking for work? That it? I know the type, eh? Strong, silent, real frightening. Still waters run deep. That type of shite, is it? I've temporarily lost me friends. It's a fucking disaster. I had them. I went away for a couple of days on a killing of a bastard I owed a killing to. Ah, good man. Yeah, and I lost the folk I ride with. Big bunch. Not like you, la. No, we lived like sultans in our fucking tents. I'll find them again. I've lost them before, you know. Once was for 3 months it was. That's how it goes, I guess. Anyway, where was I? Ah, yeah, yeah. Murder and mayhem. Now, I don't like to kill innocent folk myself. Gives me a real nasty feeling inside. But these bastards, well, I don't know how innocent these bastards are. There's a stage, runs out of Aurora Basin. Yeah, I hear the fella say it's laden with silver. I can't rob it. And I can't guarantee someone else isn't going to try. But it'd be a rotten shame to let it pass by. Anyways, on with yous. Φίλοι μου, πάμε να δούμε. Προφανώς να κλέψουμε αυτή την άμαξα. Thank you.
Λοιπόν, του τα πήραμε τα λεφτά. Εδώ έχουμε τίποτα πίσω. Ο Λάκας. Μια αποστολή ακόμα τελείωσε. Εντός εδώ τι είναι. Με κοιτάει με λοξωμάτι εμένα. Το άλλο δεν θα πάμε κουτσά. Ωραία, σε λέω, δεν μπορούμε να την κλέψουμε. Τι έχει να το κλέψουμε. Ναι, και ήρθαμε. Α, έχω από αυτά. Δεν μ' αφήνει να πάρω άλλα. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχουμε. Να κάνουμε μια αποστολή ακόμα και να κλείσουμε. Μάλλον πάμε εδώ. Πρέπει να είναι έτοιμο να πάμε να παραδώσουμε τα ποτά μας. Το φορτίο μας.
για να το βάλουμε να φτιάχνει κι άλλο ποτό. Πάμε στο σνακ, στο μαγαζί, να πάμε να παραδώσουμε το φορτίο, αν είναι έτοιμο. Μάσα μεγάλε. Σε πάρτι. Ωραίος. Κάνεις καλή δουλειά. Faites attention. The time has come, yes. The new batch is prepared and these buyers are worth impressing, yes. I have done my part. Now you must do yours. I have prepared something superior, something that will bring them crawling back for more. And now you must let nothing stand in your way, not even the revenue men. So, on your way, hein? Bon route. Λοιπόν, για να δούμε πού είναι. Ωραία, στροφές αρκετές, δεν είναι πολύ μακριά. Τι, γιατί φαίνεται άδεια η άμαξη. Μπακάρισμα μάλλον. Μπακάρε η άμαξα. Σταματάμε εδώ να καθαρίσουμε τον μπλόκο. Εδώ μας είχαν στήσει μπρόκο, φίλοι μου, για τα αγωνιστές. Για να μας αφήσουν να παραδώσουμε, για να έχουν μονοπόλιο. Αλλά καλοπεράσαμε. Και από πίσω μας κυνηγάει η παρέα. Από πίσω μας κυνηγάει η παρέα τους.
μια σφαίρα και δύο. Έλα ρε, που πας εσύ. Παραδώσαμε το φορτίο μας. Πήραμε 226 δολάρια, ένα γραμμάριο χρυσού. Καλά είμαστε. Λοιπόν, πάμε να το γυρίσουμε να βάλουμε το γάλα να φτιάχνει άλλο φορτίο, να ετοιμάζει. Θέλει 48 λεπτά για να γίνει. Είναι αυτό που σας είπα, σε αυτό το μαγαζάκι μαγαζεύεις λεφτά. Άπαξ πάρεις τα τρία καζάνια, το μεγάλο καζάνι, θα αλλάξεις. Μαζεύεις καλά λεφτάκια. Να, αμέσως σε αυτό το παιχνίδι, πάρα δώσα ένα φορτίο. Εντάξει, θέλει κανένα τριάρι ώρες να το μαζέψεις το φορτίο στα δέρματα. Παρά δώσαμε ένα φορτίο, πήραμε 500 δολάρια. Πήραμε και από εδώ άλλα 226 δολάρια. Καλά πήγε σήμερα. Κάτι ψηλά από τους αγώνες, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Μαζέψαμε 800 δολάρια σήμερα. Και έτσι σου δίνει το περιθώριο να πάρεις τα καλύτερα από όπλα, αν και τα έχω πάρει τα όπλα όλα. Οπλίκι. Για να κοιτάω τις καραμπίνες. Αλλάζω τα όπλα. Λοιπόν, αυτό είναι επιπής για δέρματα. Για εμπόριο. Και το κρέας τους, άμα το μαγειρέψεις στην κατσαρόλα, σε αυτό που έχουμε στο καμπ, μαζί με άλλα πράγματα σου δίνει ενέργεια, καλή ενέργεια, ζωή, αντοχή και βλέμμα αλίγνευσης, τη ματιά αλίγνευσης. Κάτσε να αλλάξουμε την καραμπίνα, να βάλουμε το σνάιπερ της εποχής. Όχι αυτό. Αυτό. Φίλοι μου, το σνάιπερ της εποχής αυτό. Yeah.
τι είναι αυτό. Πέτρες. Δεν ήταν αυτές εδώ, πώς βρεθήκαν. Πολλά παράξενα γίνονται. Πολλά παράξενα γίνονται σήμερα. Λοιπόν, πούσε, γαλέ. Λοιπόν, να φέρουμε μαλλιά. Για να δούμε τι θα τον βάλουμε να φτιάξει. Πάμε το πιο ακριβό. Good, yes. Now we allow it to mature, eh? Λοιπόν, φτιάξε φίλε και ερχόμαστε. Λοιπόν, φίλοι μου, εδώ θα τελειώσουμε αυτό το επεισόδιο ή συνέχεια σε ένα επόμενο επεισόδιο. Εσείς κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε like και μην ξεχάσετε το καμπανάκι να σας έρχεται μήνυμα όταν ανεβάζουμε το νέο βίντεο. Να βγούμε και ένα ποτάκι. Άρα στην υγεία σας. XP. Άντε για μας. Λοιπόν, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας από μένα.